Μια ολοπρόσαλη εικόνα θα παρουσιάζει η εμπορική αγορά του Βόλου μεθαύριο Κυριακή, καθώς τα μεγάλα πολυκαταστήματα θα είναι ανοιχτά βάσει της υπουργικής απόφασης για λειτουργία της αγοράς 7 Κυριακές το χρόνο. Τα μικρά εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά βάσει απόφασης της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ενώ οι εμποροϋπάλληλοι θα απεργούν βάσει απόφασης της Ομοσπονδίας τους. Οι εκπρόσωποι των εμπόρων εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι το σύνολο των μελών του τοπικού εμπορικού συλλόγου θα κρατήσουν κλειστές οι επιχειρήσεις τους, σεβόμενοι την απόφαση της Ομοσπονδίας, ενώ εκτιμούν ότι και οι καταναλωτές που θα κατέβουν στην αγορά θα είναι λίγοι. Το βρίσκω διανόητο να κατέβει ο κόσμος, γιατί μια Κυριακή έχει πλέον ο κόσμος να πάει, γενικά όλοι οι εργαζόμενοι πλέον να πάνε στη θάλασσα. Γι' αυτό λοιπόν ότι η αγορά αυτορυθμίζεται και μόνη της, και έχουμε δει ότι όταν υπάρχει δουλειά και θέλουμε να βοηθήσουμε και το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις, η αγορά είναι ανοιχτή. Αυτή η μέρα πιστεύω ότι πρέπει να είναι κλειστή. Αυτό αποφασίσαμε και πιστεύω ότι θα το σεβαστεί όλος ο εμπορικός κόσμος. Αυτά είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε και από συναδέλφους σας. Δεν θα έχουμε δηλαδή διαρροές. Το λαμβάναμε και πριν πάρουμε την απόφαση. Ο επανεκλεγής πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου δεν έχασε την ευκαιρία να εκφράσει για άλλη μια φορά τη δυσφορία του για την υπουργική απόφαση που επιτρέπει τη λειτουργία της αγοράς 7 Κυριακές το χρόνο. Πρέπει κάποια στιγμή να ακούνε κάποιοι αρμόδιοι και τους ανθρώπους της αγοράς, να ακούνε τη γνώμη και όχι να βγάζουν νόμους και να παραβιάζουν οι ίδιοι τους νόμους με τύπου υπουργικών αποφάσεων.